οι Τούρκοι ξεπέρασαν για ακόμη μια φορά τα όρια με την ανεξέλεγκτη ρητορική κατά της Ελλάδας. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έδωσε ένα νέο προπαγανδιστικό σοου στο CNN Turk, στοχεύοντας το Καστελόριζο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα υφαλοκρηπίδα στα νησιά. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ακολουθώντας πιστά τα χνάρια του Ερντογάν, εμφανίστηκε στο CNN Turk με λέιζερ στα χέρια, δείχνοντας σε χάρτες τα σχέδιά τους για την Ανατολική Μεσόγειο. Ως άλλος, Χουντίνι εξαφάνισε το Καστελόριζο. Yunanistan şimdi burada 10 kilometrelik yüz ölçümünde bir adanın, yani şurada Antalya'da hemen Kaş'ın karşısında Meis adanın 40 bin kilometre kare deniz alanı yaratır iddiası var. Yani bize diyorlar ki Antalya Körfezi'nden şimdi bize çıkmayın. Şu kırmızı bölgeyi bırakmaya çalışıyorlar. Yani bunun kıta sahanlığı olacak, bizi de denize kapatacak. Bu mümkün değil. Σε διπλώνοντας τις επεκτατικές τους βλέψεις, υποστήριξε ότι η Ρόδος και η Κρήτη δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα. Şu çizgiye bakın, adaların hemen Yunan adalarının bu tarafında. Biz bu adalara 6 millik karasuları verdik. Ki doğrusu da budur. Yani burada adaların karasuları var ama kıta sahanlığı olamaz. Yunanlar ve uluslararası hukuka aygın. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Θα του έλεγα λοιπόν, σαν παλιός και καλός φίλος, ότι αν βρίσκει αυτή τη συμφωνία της αρεσκίας της Τουρκίας, τότε μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τους κανόνες αυτής ακριβώς της συμφωνίας. Την επίρρεια στα νησιά, την υφαλοκρηπίδα στα νησιά, τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες στα νησιά. Η Ελλάδα αυτό ισχυρίζεται όλα τα χρόνια. Και η Τουρκία παριστάνει ότι δεν το ακούει.